Σημαντικές διαφωνίες φαίνεται πως έχουν ανακύψει στις συνομιλίες που διεξάγονται στη Γενέβη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης έκανε λόγο για αποκλίσεις που απομακρύνουν το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας. Οι ελπίδες εναποτίθενται πλέον στην έλευση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των 5+1 μονίμων μελών του ΟΗΕ στη Γενέβη. Δεν είμαι σε θέση να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικές διαφωνίες σε κάποια θέματα και από τις δύο πλευρές. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί κοινό έδαφος προκειμένου να συνταχθεί μια συνθήκη που θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι είναι μέσα στις προθέσεις της. Ο σύμβουλος σε θέματα διεθνούς ασφάλειας του κέντρου της Γενέβης, Μαρκ Φινό, είπε στο Euronews. Υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα από την πλευρά της Δύσης που αφορούν στην πρόσβαση στην ιρανική αγορά, εάν βέβαια οι κυρώσεις αρθούν. Σε περίοδους οικονομικής κρίσης αυτό μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Η απεσταλμένη του Euronews στη Γενέβη μεταδίδει. Στους διαδρόμους οι συζητήσεις είναι πολλές και η τελευταία πληροφορία που ακούγεται έντονα είναι πως οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι έτοιμοι να έρθουν στην Ελβετία. Κάτι που υποδηλώνει πως ίσως μια συμφωνία είναι πρώτων πυλών.